το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση και για τα παιδιά να έχουν καλή ψυχολογία, να νιώθουν καλά στην προπόνηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε από αυτούς το 100% στο παιχνίδι. Απέναντι στους μεγάλους, την περασμένη σεζόν, ο Απόλλων είχε μόνο μια ήττα. Αυτή την ΑΕΚ, την τελευταία αγωνιστική, στη Ριζούπολη. Νίκησε τον Ολυμπιακό, έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τόσο πολύ στη φυσιογνωμία της ομάδας μέσα σε μια σεζόν? Ο σχεδιασμός το καλοκαίρι δεν πήγε έτσι όπως θέλαμε να πάει. Από εκεί και πέρα, νομίζω όταν δεν έχεις βάλει τις σωστές βάσεις για να είναι η ομάδα σου δυνατή, με την πάροδο του χρόνου και με τις συνεχόμενες ήττες που είχαμε στην αρχή μέχρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι καλό, νομίζω ότι όλη η ομάδα πήρε ένα λάθος δρόμο. Από το παιχνίδι της Δευτέρας θα κοιτάξουμε πιο πολύ να βάλουμε παιδιά και περισσότερους Έλληνες παιδιά από σε νεαρή ηλικία και περισσότερα παιδιά τα οποία θα μπορέσουμε να στηριχθούμε του χρόνου. Από την πλευρά σας, προσπάθεια επανασύνδεσης με τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα Απόλλων πριν από 5 χρόνια όταν ήταν ξανά στο Πελίδι έχει πολύ περισσότερο κόσμο στην εξέδρα. Προσπάθεια επανασύνδεσης θα γίνει, γίνεται. Θέλουμε όλο τον κόσμο, θέλουμε όλους τους απολογιστές που αγαπάνε αυτή την ομάδα, αγαπάνε τον Απόλλων Σμύρνης 1891, έχω κολλήσει να το λέω, αγαπάνε αυτόν τον παλιό Απόλλωνα που αγαπήσαμε κι εμείς, παλέψαμε και ματώσαμε για αυτόν. Όσοι δεν θέλουν, δεν υπάρχει, μπορούν να πάνε κάπου αλλού να κάνουν κάτι δίκο. Όσοι θέλουν, είναι κοντά, είμαστε εδώ, τους περιμένουμε και φυσικά τους θέλουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και πιστεύω πως είναι και πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι παίρνουν Έλληνες παίκτες την ευκαιρία να δείξουν τι αξίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι η μοναδική, πιστεύω, περίπτωση μόνο όταν αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές να πάει το δικό μας το ποδοσφαίρο μπροστά. Είναι σίγουρα σημαντικό το να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς, ειδικά από μια μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να είμαστε σωστοί στον αγωνιστικό χώρο.